είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια για την αποζημίωση τουλάχιστον αυτών των ανθρώπων. Ρημάχτηκαν οικογένειες, ρημάχτηκε το χωριό, γκρεμίστηκαν σπίτια, καήκανε τα πάντα, βιάστηκαν γυναίκες, γίνανε φοβερά πράγματα. Πέθανε ο Σταμούλης, την προσπάθεια συνεχίζεται τώρα η κόρη. Σε ποια φάση είμαστε με αυτήν την ιστορία των αποζημιώσεων για το δίστομο? Κύριε Χαρδαβέλα, η νομική διαδικασία έχει τελειώσει στην Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή εκτελεστό τίτλο. Μπορούμε να εκτελέσουμε κατά της Γερμανίας και να πάρουν οι άνθρωποι τα χρήματά τους. Γιατί ξέρετε, είναι λυπηρό. Έχουμε αυτή την απόφαση που δικαιώνει τους δυστομίτες. Η οποία δικαιώνει. Τι λέει αυτή η απόφαση? Λέει ότι πράγματι υπήρξαν τα συγκεκριμένα εγκλήματα. Συνεπώς, οι άνθρωποι αυτοί, οι οικοί των θυμάτων, δικαιούνται αποζημιώσεως. Δυστυχώς όμως αυτή την απόφαση, να το πω έτσι λαϊκά, το μόνο που μπορούμε να την κάνουμε είναι να την κορνιζάρουμε στα σαλόνια μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό, ειδικά για τους δικηγόρους που ασχολούνται με γιατί το θέμα. Γιατί δεν προχώρησε το θέμα, κυρία Σταμούλη? Εκεί, κύριε Χαρδαβέλη, αντιδρούν βεβαίως οι Γερμανοί. Ναι. Το αντιλαμβάνω. Μα οποιοσδήποτε οφειλέτης αντιδρά εμείς όταν πρέπει να πληρώσει. Εμείς τι κάνουμε, έχει ακριβώς. Εκεί υπάρχει μία απαγορευτική διάταξη μόνο στην ελληνική νομοθεσία που λέει ότι όταν ξένο κράτος οφείλει χρήματα, ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης πρέπει να δώσει το OK προκειμένου να απαιτήσουμε τα χρήματα αυτά. Να κάνουμε κατάσταση ξένης περιουσίας. Ακριβώς. Και προσέξτε, αυτή η διάταξη υπάρχει μόνο στην ελληνική νομοθεσία. Ότι δηλαδή πρέπει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Έλληνας... Ο Έλληνας να πει, εντάξει. Παιδιά, σας αφήνω να πάρετε τα λεφτά σας. Έχετε εντάξει, παιδιά, να κάνετε κατάσταση σε γερμανική περιουσία. Μπορεί οι δικαστές να πάνε το OK, εγώ όμως έτσι δεν θέλω να δώσω και το... Και τι κάνει ο Έλληνας Υπουργός, ο όποιος Έλληνας Υπουργός αυτά τα χρόνια? Κοιτάξτε, οφείλω να πω ότι ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει ακόμα πάρει θέση. Ο κ. Καστανίδης. Ο κύριος Καστανίδης. Έχει τρεις μήνες, τέσσερις. Ναι. Οι άλλοι που είχαν τόσα χρόνια. Οι άλλοι πρέπει να είναι γεγονός ότι έχουν αρνηθεί άπαντες να δώσουν αυτήν την άδεια. Από πότε, κυρία Σταμούλη? Από τότε που τους τη ζητήσαμε πρώτη φορά, δηλαδή όταν εκδόθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, δηλαδή έχουμε μια απόφαση ανωτά των δικαστών και ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης από το 2001 και μετά αρνείται συνεχώς στις συνεχείς ενοχλήσεις που δέχεται από εμάς να δώσει αυτήν την άδεια. Συγχαρητήρια. Αν με επιτρέπετε, κύριε Χαρδαβέλα. Συγχωρείτε. Συγχαρητήρια και στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια, μια δεκαετία, που ο υπουργός, ο Έλληνας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δεν ανάβει το πράσινο φως να διεκδικήσουμε δικασμένα χρήματα από τους Γερμανούς. Συγχαρητήρια. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Λέγεται. Θέλω στο σημείο αυτό να τονίσω την ανισότητα που υπάρχει. Δηλαδή, αν η Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, κάποια στιγμή έχει κάποιος Γερμανός στα χέρια του απόφαση που ζητάει από το ελληνικό κράτος την καταβολή χρημάτων, δεν θα έρθει ο Γερμανός Υπουργός να πει «εγώ δεν δίνω την άδεια». Μάλιστα. Είμαστε η μόνη χώρα που επιτρέπουμε στον Υπουργό μας να δίνει ή να μην δίνει την άδεια για να κατασχέσουμε ή να μην κατασχέσουμε. Δεν επιτρέπουμε εμείς, επιτρέπει η κάθε κυβέρνηση που κάνει τους νόμους. Ακριβώς. Αλλά αυτός εμείς, ο νόμος εμείς πλέον θέμες είναι, τους βγάζουμε αυτούς είναι αντισυνταγματικός αυτός ο νόμος, κύριε Χαρδαβέλα, πουθενά δεν υπάρχει. Μπορεί πολύ εύκολα η εκτελεστική εξουσία να τον ακυρώσει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βασιλιάδη. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από μια διευκρίνηση και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, να μην γενικεύομαι. Δηλαδή, ούτε όλοι οι Γερμανοί είναι έτσι, ούτε όλοι οι Έλληνες. Και πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν ταχθεί εναντίον μας, είναι σε μειοψηφία απέναντι στα άλλα. Όχι, δεν είναι σε μειοψηφία. Και το Spiegel και το Focus και το Stern, εγώ διαβάζω γερμανικά, όλοι έχουν βγει και εθερίζουν την Ελλάδα. Δεν θέλω να στρογγυλεύουμε τίποτα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Το δεύτερο είναι η λέξη κλειδί που ερμηνεύει τα πάντα είναι η λέξη υποτέλεια. Δηλαδή εδώ έχουμε πραγματικά μια υπεύθυνη ελληνική κυβέρνηση η οποία μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλες οι κυβερνήσεις δεν έθεσαν το θέμα των αποζημιώσεων. Όχι συζητήσεις, ξέρω εγώ, σε κάποια σαλόνια να πούνε ότι έχουμε και αυτό το θέμα. Επίσημα, καμία ελληνική κυβέρνηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έθεσε επίσημα το θέμα των γερμανικών αποζημιωμένων. Πολύ σωστά λέτε. Όχι. Λίγο Ανδρέα Παπανδρέου. Και έχω, όχι, όχι, έχω μια δήλωση
Εδώ πέρα, πρόσφατη, στις 15 του μηνός, δήλωση από μέρους του κύριου Σόιμπλε, απάντηση στην ερώτηση που είχε κάνει το κόμμα η αριστερά της Γερμανίας, να απαντήσει στους 66 αντιστασιακούς που έχουν θέσει το θέμα των αποζημιώσεων. Και πώς απαντάει, άμα θέλετε, διαβάζω την απάντησή τους, η οποία είναι αποστομωτική και που επιβεβαιώνει αυτά που σας λέω. Η απάντηση του Σόιμπλε. Του Σόιμπλε, ναι. Του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας. Θα τη διαβάσουμε τώρα σε λίγο, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε, να αρχίσουμε να διαβάζουμε κείμενα από τώρα. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Κύριε Καταβέλα, με συγχωρείτε, γιατί είναι ανακριβές αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά είναι ανακριβές αυτό. Η Ελλάδα τις διεκδίκησε όχι μια και δύο και πέντε φορές. Θα σας πω εγώ συγκεκριμένα. Και έχουμε και τα ελληνικά υπομνήματα. Και έχουμε και το διαχωρισμό του κατοχικού δανείου από τις αποζημιώσεις. Πέστε μας, παρακαλώ, στην είδηση. Μπράβο, ναι, καταλαβαίνω πέστε το χρόνο. Μας. Λοιπόν, η Ελλάδα διεκδίκησε στο Διεθνές Συνέδριο για τις Επανορθώσεις 8 Δεκεμβρίου του 1945. Εν συνεχεία στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι. Εν συνεχεία το 1947. Ωραία, πέστε μας μέχρι πότε, μην τα πούμε όλα. Μέχρι, πότε. Μέχρι και το 1995. Εκεί πέρα σταμάτησε. Ναι. Μάλιστα. Και τότε έγινε η αγωγή. Αλλά τις έχουν διεκδικήσει πολλές φορές. Προσέξτε. Άρα λοιπόν έχουμε ένα λεπτό. Δικαιώνει αυτού του Γερμανού. Υπήρχε ένα θέμα. Περιμένετε. Η Γερμανία απαντούσαν, υπήρχε ένα θέμα. Ότι δεν ήταν ενωμένη. Από τη στιγμή που ενώθηκε η Γερμανία, έγιναν οι βάσεις. Μην τον μπερδεύουμε. Ένα λεπτό. Έγιναν οι βάσεις για να μπορούμε να διεκδικήσουμε νομικά πλέον. Και τότε ξεκίνησε ο κύριο Σταμούλη, για τον οποίο έχω να πω. Γιατί δουλέψαμε πολύ μαζί, επί 15 χρόνια δουλεύαμε μαζί. Έχω να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είναι εδώ σήμερα. Και εγώ λυπάμαι. Έθεσε όλα στη βάση και ό,τι ξεκίνησαν όλοι να αρχίσουν να ασχολούνται με το θέμα. Λοιπόν, έκανε πάρα πολλά ταξίδια, κινήθηκε νομική φύσεως. Ναι, μην πάμε. Πέστε μας τι θέλει λοιπόν, να μας πείτε. Από το 1995 που έγινε η πρώτη αγωγή και την κέρδισε ο κύριος Σταμούλης στο πολυμελές ποτοδικείο Λιβαδιάς. Κάναν ανέρεση οι Γερμανοί, κάναν έφεση, πήγαν στο εφετείο, κάναν ανέρεση, πήγαν στον Άριο Πάγο. Και βγάζει απόφαση η ολομέλεια του Αρίου Πάγου το 2000 ότι δεν υπάρχει ετεροδικία για τους Γερμανούς και ότι θα πρέπει να πληρώσουν. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Η ολομέλεια του Αρίου Πάγου, κύριε Χαράλα. Γιατί δεν πληρώσανε. Προσέξτε. Προσέξτε. Η κυρία. Σας παρακαλώ, μην πάμε στις λεπτομέρειες. Δεν έχω χρόνο. Είπε πριν ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρέπει να δώσει. Κύριε Καταβέλα, πρέπει να καταλάβουμε. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Να σας δώσω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ένα λεπτό. Να ολοκληρώσει και μετά, σας παρακαλώ πολύ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Δεν την έδωσε. Καμία κυβέρνηση. Άρα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι θέμα του Υπουργού. Αλλά τι είναι. Η τότε κυβέρνηση. Το 1995. Το 2000, μάλιστα. Όταν βγήκε η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ναι. Για το θέμα του διστόμου. Ματθίας, πρόεδρος Αρείου Πάγου. Ακριβώς. Με πρόεδρο τότε. Ματθία, ο οποίος μειοψήφισε. Ναι. Η απόφαση βγήκε με 16 υπέρ και 4 κατά. 16 υπέρ. Να εφαρμοστεί η απόφαση, ναι. Για την αποζημίωση. Ναι. Ναι. Και 4 κατά. Ο Ματθίας ήταν στα 4. Μεταξύ των 4. Λοιπόν, η κυβέρνηση και ο Ματθίας διαφόρευσαν την ανατροπή της αποφάσεως αυτής. Τη ολομέλεια του Άριου Πάγου. Πώς. Ύστερα από λίγο έφτασε στον Άριο Πάγο μια όμοια υπόθεση από το Λιδωρίκι. Την προσδιορίζει ο Ματθίας στο πρώτο τμήμα του Άριου Πάγου, το οποίο προείδρευσε παρανόμως, διότι επειδή είχε εκφράσει τη γνώμη του. Πέστε μου, δεν έχει σημασία. Η ολομέλεια δεν είχε δικαίωμα. Εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν, και το πρώτο τμήμα βγάζει μια απόφαση που έπρεπε να συμμορφωθεί με την απόφαση της ολομέλειας. Έτσι λέει η πολιτική δικονομία. Όλα τα δικαστήρια και επομένως και τα τμήματα συμμορφώνται με την απόφαση της ολομέλειας του Αριού Πάγου. Λοιπόν, διεφώνησε με την ολομέλεια. Και λέει υπάρχουν αμφιβολίες για την ετεροδικία. Ακούστε κύριε Μαχαίρα. Ναι, μα έχει σημασία από εδώ και πέρα. Αυτές οι λεπτομέρειες οι νομικές μπερδεύουν τον κόσμο. Παραπέμπει, το θέμα είναι ότι ο Ματθίας. Παραπέμπει την υπόθεση ο Ματθίας στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Και? Το οποίο ιδρύθηκε με το Σύνταγμα του 1974 για να δικάσει τις διαφορές μεταξύ των τριών ανωτάτων δικαστηρίων. Δηλαδή, Αριού Πάγου, Συμβουλίου και τι έγινε. Όχι τις διαφορές μεταξύ ενός τμήματος και του ιδίου δικαστηρίου. Και το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, κ. Καρδαβέλα, είπε πρώτον ότι η Γερμανία έχει το δικαίωμα της ετεροδικίας, άρα δεν μπορεί να τη δικάσουν τα ελληνικά δικαστήρια. Και ακόμα περισσότερο είπε το εξής κακουργηματικό, ότι τα θύματα δεν έχουν δικαίωμα ατομικής αγωγής. Και οι αποζημιώσεις τους είναι θέμα διακρατικών διαπραγματεύσεων, τις οποίες καμία κυβέρνηση ελληνική δεν έκανε. Μάλιστα. Και ούτε θα κάνει. Αυτή είναι η ουσία. Κύριε Γεράκη, ένα λεπτό. Να ακούσω όλους. Ταυτόχρονα υπάρχουν αποφάσεις τελεσίδικες στη Γερμανία που προσέφυγαν άτομα
που λένε ότι δεν μπορείτε να δικαστεί να γίνουν δίκες στη Γερμανία, να πάτε στην Ελλάδα. Και βγαίνει η απόφαση στην Ελλάδα και λέει ούτε στην Ελλάδα μπορείτε να το κάνετε. Μάλιστα. Κύριε Σγκάκη.